Στην επικαιρότητα και πάλι η πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας με τα τρία νεκρά αδελφάκια. Μετά από μια επεισοδιακή απολογία, η κατηγορούμενη μητέρα προφυλακίστηκε και για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ήρυδας, με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα. Είναι η δεύτερη κατά σειρά προφυλάκηση, αφού η Ρούλα Πισπυρίγκου βρίσκεται ήδη στις φυλακές, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση της πρωτότοκης κόρης της Τζορτζίνας. Είχε προηγηθεί νεοήτημα εξαίρεσης της 35ης ανακρίτριας από τον δικηγόρο υπεράσπισης της κατηγορούμενης κ. Αλέξη Κούγια για μεροληψία σε βάρος της εντολέως του. Και αυτό το αίτημα απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Γιατί μετά την εκθέση Ευτυχιάδη να την καλέσει μόνο για τυπικές κλήσεις και να αφήνει μείνει ελεύθερη κατηγορουμένη, εκεί με διώκοψε τρεις φορές. Με προκάλεσε να τις κάνω τις εξαιρέσεις. Της είπα ότι δεν το προβλέπω, της λέω. Δεν θέλω να κάνω τις εξαιρέσεις. Όχι, μου λέει να κάνω τις εξαιρέσεις. Γιατί αυτά που λέτε με οδηγούν στην αποχή. Έκανα κι εγώ τις εξαιρέσεις γνωρίζοντας το αποτέλεσμα. Η κατηγορούμενη απολογήθηκε με υπόμνημα 120 σελίδων, αρνούμενη τα όσα της αποδίδονται. Στο υπόμνημά της περιγράφεται μεταξύ άλλων η σχέση με τον πατέρα των παιδιών της, τον οποίο εμφανίζει να είχε βία εξασπάσματα εναντίον της. Για τις τρεις δολοφονίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η δικαιοσύνη και μόνο αυτή έχει πλέον το λόγο. Η δίκη για τη δολοφονία της Τζορτζίνας ουσιαστικά ξεκινά την 3η 31 Ιανουαρίου στο μεικτό όρκο το Δικαστήριο Αθηνών με πρώτο μάρτυρα κατηγορίας, τον πατέρα των παιδιών Μάνο Δασκαλάκη. Αναμένεται να δεχθεί καταιγισμό ερωτημάτων. Ένα από αυτά είναι γιατί, ενώ γνώριζε την κακή ψυχολογική κατάσταση της σύζυγου του, που είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει μετά το θάνατο της Ήρυδας, δεν απομάκρυνε την Τζορτζίνα για να την προστατέψει. Όπως είχε αποκαλύψει το τούνελ, το κοριτσάκι είχε βρει τότε καταφύγιο σε φιλικό σπίτι. Εκεί την επισκέφθηκε ο πατέρας της, όχι για να την πάρει όπως είχε πει, αλλά για να της ανακοινώσει πως θα χωρίσει με τη μητέρα της. Λίγες ώρες μετά η Τζορτζίνα θα βρισκόταν στο Καραμανδάνιο με τη μητέρα της. Εκεί θα ξεκινούσε η περιπέτεια του παιδιού, η οποία κατέληξε σε τραγωδία. Το βαρύ κατηγορητήριο με το οποίο είναι αντιμετωπή η Ρούλα Πισπυρίγκου στηρίζεται στα απορίσματα των ιατροδικαστών και καθηγητών τοξικολογίας και παθολογικής ανατομικής που κατατέθηκαν στις αρχές. Για την υπόθεση της Τζορτζίνας, το απόρισμα του ιατροδικαστή Σωτήρη Μπουζιάννη έδειξε ως αιτία θανάτου τη δηλητηρίαση από κεταμίνη. Η ουσία εντοπίστηκε σε 6,5 μικρογραμμάρια ένα ml στο μεταθανάτιο δείγμα αιματός της από το Εργαστήριο Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για τη Μαλένα και την Ήρυδα, τα απορίσματα που κατέθεσαν οι ιατροδικαστές Νίκος Καρακούκης και Νίκος Καλογρίας, που διορίστηκαν από τις αγγελικές αρχές, καταλήγουν στον ασφυκτικό θάνατο. Η υπεράσπιση της κατηγορούμενης κάνει λόγο για μεροληπτική στάση των λειτουργών της δικαιοσύνης. Επικαλείται οι ιατροδικαστές τεχνικούς συμβούλους της Ρούλας Πισπυρίγκου, που μίλουν για παθολογικά αίτια, χωρίς όμως να τα προσδιορίζουν. Τον έναν τον εξέταζε η κυρία ανακριτής, υποβάλλοντάς του ερωτήσεις και ειρωνευόμενο τον 8 ώρες. Τον άλλον τον εξέταζε 5 ώρες. Και τον άλλον 4 ώρες. Όλους τους ρωτούσε αν έχουμε φιλία μαζί μου. Αυτό είναι πρωτοφανές γεγονός. Αυτό που είπαν στο τέλος βασιζόταν σε μια απατηλή συμπεριφορά ενός ευτυχιάδη παθολογάτομου, ο οποίος παραδέχθηκε τώρα, γιατί κατάλαβε ότι τον περιμένει, και είπε ότι παραπλανήθηκα, λέει. Μου είπαν ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία ασφυκτικού θανάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες του τούνελ, ο καθηγητής παθολογανοτόμος Χρήστος Ευτυχιάδης αρνείται πως έχει αλλάξει θέση του και μάλιστα τονίζει πως η ειδική χρώση που χρησιμοποιήθηκε απέδειξε πως ο θάνατος των δύο παιδιών ήταν αποτέλεσμα παρατεταμένης υποξίας. Ένα σχετικό έβριμα, σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι και αυτό που εντοπίστηκε στον θύμα Αδένα, κάτι που είχε αποκαλύψει το τούνελ. Με την υποξία που υπήρχε, τα λεμφοκύτταρα κυανού χρώματος κατακλείστηκαν από μακροφάγα που είναι λευκού χρώματος και έτσι εμφανίστηκε η εικόνα δίκαινη ένα άστρο ουρανού, όπως τον αποκαλούν οι επιστήμονες. Την εκδοχή του ασφυκτικού θανάτου για την πλευρά της υπεράσπισης της κατηγορουμένης απορρίπτει τώρα και η ιατροδικαστής Ουρανία Δημακοπούλου. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν ασφυκτικός. Δεν υπήρχαν προθανάτιες κακώσεις. Δεν υπάρχουν προθανάτιες κακώσεις στις φωτογραφίες. Συνεπώς καταρρύπτεται ο ασφυκτικός μηχανισμός έτσι κι αλλιώς. Παθολογοανατόμος που ένα χρόνο μετά και ενώ παραλαμβάνει σε φορμαλδεΐδη βλέπει μακροσκοπικά ασφυκτικές κοιλίδες, τότε βλέπει όνειρο, καθώς η Τσιόλα και η Μιτσέλου δεν είδαν.
Πριν μερικούς μήνες, η ίδια ιατροδικαστής είχε δημόσια τοποθετηθεί εντελώς διαφορετικά. Ο μηχανισμός και για τους τρεις θανάτους είναι ασφυκτικός, που σημαίνει μιλάμε για ανθρωποκτονία. Ασφυκτικός για ανθρωποκτονία, έτσι. Οπότε είτε η δηλητηρίαση, είτε η ασφυξία στους άλλους δύο μηχανισμούς, είτε με το πανάκι που αναφέρθηκε, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, με χέρι ή και με πανάκι μαζί. Η απόπραξη λοιπόν των εξωτερικών στομίων των ανώτερων αεροφόρων οδών, μιλάμε ουσιαστικά για ανθρωποκτονία. Δεν μιλάμε για έναν ακαριαίο θάνατο, μιλάμε για έναν βασανιστικό, αργό θάνατο. Ο προϊστάμενος ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών Νίκος Καρακούκης μιλάει απόψε στο τούνελ. Τα όσα λέει είναι σημαντικά.